Πατατοκεφτέδες. Από πού αλλού, από τη Μυτιλίνη. Παραδοσιακός μεζές που το φτιάχνουν σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. Ναι. Οι νοικοκυρές με τις πατάτες φτιάχνουν αυτούς τους πεντανόστιμους κεφτέδες. Ένα ιδιαίτερο παραδοσιακό φαγητό που το λατρεύουν τα παιδιά, τρελαίνονται. Και σχεδόν μια φορά την εβδομάδα οι νοικοκυρές φτιάχνουν τους πατατοκεφτέδες. Έχουμε πάρει από τον μπαχτσέ τις πατάτες, όπως βλέπετε είναι κατάσπρες. Μια ιδιαίτερη πατάτα, μια γευστικότατη πατάτα από τον κάμπο, από τα τσόνια. Τρία αυγά, μισό ματσάκι μαϊντανό και μισό ματσάκι δυόσμο. Θα ψιλοκόψουμε και το μαϊντανό και το δυόσμο και θα σπάσουμε τα αυγά. Απλό φαγητό, γρήγορο. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε το λαδοτήρι, το λαδοτήρι της Μυτιλίνης. Αυτό το λαδοτήρι είναι από το συνεταιρισμό Μονταμάδου. Πολλοί θα αναρωτηθείτε γιατί δεν έχω βάλει τις πατάτες με τη φλούδα και μετά να τις καθαρίσω. Όχι. Για μένα είναι πιο εύκολο να τις καθαρίσω, να τις σουρώσω, να τις αφήσω να στεγνώσουν καλά και όσο είναι ακόμα χλιαρές να ετοιμάσω τους πατατοκεφτέδες μου. Έχω τρίψει στο χοντρό τρίφτη το λαδοτήρι και ξεκινάμε. Πιπεράκι πρώτα, μετά θα ρίξω το μαϊντανό, το δυόσμο, το λαδοτήρι. Καλό ανακάτεμα συνέχεια και μετά τα αυγά. Αλλά μην ξεχνάτε, πολύ καλό ανακάτεμα και λιώσιμο της πατάτας. Πάρα πολλά μηνύματα στο Facebook και στο Instagram, αλλά ακόμα και στο YouTube. Σας αρέσουν αυτές οι παραδοσιακές συνταγές από τη Λέσβο? Ναι, και εμένα μου αρέσουν. Θα συνεχίσουμε. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες συνταγές από το πανέμορφο νησί της Λέσβου. Προσπαθώ και εγώ και άλλοι σεφ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος να αναδείξουμε την παράδοση στα φαγητά, το πως μαγειρεύανε παλιά η γιαγιά, η μαμά μας, τι έχει αυτό το σεντούκι της γιαγιάς σε συνταγές. Θα τα βρούμε όλα όμως σιγά σιγά, δεν θα χαθεί τίποτα. Όπως σας είπα, καλό, πολύ καλό ανακάτεμα και λιώσιμο. Όσο περισσότερο το δουλέψετε, τόσο καλύτεροι θα γίνουν οι πατατοκεφτέδες και δεν θα σας κάσουν, πολύ βασικό αυτό. Σε λίγο θα ρίξουμε τα αυγά. Όσο εγώ ανακατεύω και λιώνω τις πατάτες, σας παρακαλώ πολύ, κάτω δεξιά έχετε ένα κουτάκι στην οθόνη σας. Πατήστε επάνω, κάντε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Thank you.
φτάνει. Νομίζω ότι το παιδέψαμε αρκετά, τις λιώσαμε αρκετά, το ανακατέψαμε αρκετά. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να τα βάλουμε σε ένα καθαρό σκεύος, να το τυλίξουμε καλά και να το βάλουμε στο ψυγείο να σφίξει περίπου μισή ωρίτσα, και παραπάνω να τα αφήσετε, δεν πειράζει. Όταν βγει από το ψυγείο θα λαδώσουμε λίγο τα χέρια μας και θα αρχίσουμε να πλάθουμε τους πατατοκεφτέδες σε ό,τι σχήμα εσείς θέλετε. Στρογγυλό ή μακρόστενο, σαν σουτζουκάκια, όπως εσείς ακριβώς θέλετε. Μην ξεχάσετε, μετά το πλάσιμο περνάμε τους πατατοκεφτέδες από το αλεύρι. Μετά θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους. Να βγάλουμε την πρώτη τηγανιά, να τους δοκιμάσουμε. Είπαμε, μπορείτε να τους κάνετε σε διάφορα σχήματα. Βάλτε ένα τηγάνι, προσθέστε μέσα ηλιέλαιο, σπορέλαιο, ό,τι θέλετε, εκτός από ελαιόλαδο. Αφήστε να κάψει καλά και βάλτε να τηγανίσετε τους πατατοκεφτέδες και από τις δύο μεριές. Μόλις είναι έτοιμοι, τους γυρίζουμε, βλέπετε, αυτό το χρώμα θα πάρουν οι πατατοκεφτέδες. Μας αρέσουν τα σχόλια που στέλνατε και σε μένα, αλλά και στην ομάδα που ασχολείται με όλα τα βιντεάκια, στο mail. Μπορείτε να γράφετε και κάτω από το βιντεάκι. Εμείς θα σας απαντήσουμε ό,τι και αν μας γράψετε. Θα περιμένουμε τα σχόλια, τις απορίες σας και όπου μπορούμε θα σας βοηθήσουμε για να φτιάχνετε νόστιμα, παραδοσιακά φαγητά. Βέβαια ότι μόλις τους βγάλουμε από το τηγάνι πρέπει να τους βάλουμε σε ένα χαρτί για να τραβήξει το περιττό λάδι που έχει τραβήξει ο πατατοκευτές και να τους σερβίρουμε. Εύχομαι καλή όρεξη
να τους δοκιμάσετε και να μας γράψετε τις απορίες σας και πώς σας έγιναν. Από εμένα και από όλη την ομάδα του P Video Studio σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Σας ευχαριστώ.